ξεκίνησα ένα πρωινό της καλυβρίσης στο χωριό. Στον βάχο τον φιλοξενώ εις την Μακεδονία. Απ' τη Σαμπέλου το καρπό κρασί να πιω, κρασί να ευλογημένο. Πες μας θέτων αμπελών που θα βρω ευτυχία. Θα βρεις μονάχα στο κρασί και στην αγνή φιλία. Βασίλης ο Σκριτζόβαλης. Εξαίσως το είδος του και αυτός είναι ό,τι καλύτερο. Από δηλαδή, τα καλύτερα μπουζούκια της περιοχής. Ο κάθε ρεμπέτης, λέει ο δάσκαλος που ξέρει κάτι παραπάνω. Ο πιο λυπημένος θα σηκωθεί να χορέψει τελείως. Το κέφι, του, το κέφι που δημιουργεί το ο κύριος Βασίλης είναι γνωστό. Φάντας. Και δίπλα. Να το ακούσουμε. Όλοι ξεκινάμε, όλοι ξεκινάμε στη γιορτή του Βάκου πάνε και που τραγουδάνε όλα τα καλά της πάντα του ουρανού. Εκφράζουμε τα λαϊκά, ελαφρολαϊκά, πώς να το πούμε τώρα. Λαϊκά ναι. Είναι, λαϊκά. Ναι, λαϊκά. Τώρα, αν θέλετε να πούμε, τι να πούμε άλλο. Τώρα πώς κίνησα, εγώ πώς έκανα. Λοιπόν, εγώ όταν κίνησα να πάρω το μπουζούκι αυτό, εδώ δεν υπήρχε σε δράμα ούτε Τζουβανάκης, ούτε Καπηλίδης, ούτε τίποτα. Κατέβαινα στη δράμα, ήθελα να πάρω μπουζούκι και έμπαινα. Κάπου που πουλούσα, τα φαρμακεία, τα παντοπολία, νόμιζα ότι κάποιος που πουλάει κάτι. Πρέπει να πουλάει και δεν και μπορούσα να. Επιτέλους έφτασα μέχρι το στρατόνα επάνω. Λέω από τον Πειραιά κανείς, μήπως έμεινε άφραγκος και πούλησε το μπουζούκι. Τέλος πάντων το βρήκα. Και το πλήρωσα με χιλιάρικα, δεν θυμάμαι, χιλιάρικα σαν παντόφλες, μεγάλα. Λοιπόν, από εκεί κίνησα, δεν είχα ούτε χορδές, ούτε μουσική, ούτε τίποτε. Μόνος μου πάλεψα, κουράστηκα πάρα πολύ. Έμαθες όμως, έμαθες. Έμαθες και παίζεις εξαιρετικό μπουζούκι. Διότι το κάθε επάγγελμα θέλει να καθίσει και ο δάσκαλος, ο καθηγητής σου, να σου δείξει, ναι, να σου δείξει ότι κάτι μπορεί να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι κάναμε, κάναμε μέχρι τώρα. Τώρα, καλό είναι κακό, αυτό θα το ακούσουμε. Θα το κρίνει η ιστορία. Ναι, η ιστορία ας το δείξει. Ναι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, ακούσουμε. Τώρα
για τον Αχιλλέα να πω λίγα πράγματα. Δεν χρειάζεται για να πεις τίποτα. Όχι, όχι, θα τα πω.